στην δημιουργία τράπεζας αίματος. Προχωρά η παράταξη Νέα Εποχή Νέα Δράμα με τον υποψήφιο δήμαρχο Γρηγόρη Παπαϊμανουήλ, ο οποίος σήμερα απίστηνε ένα ευρύτερο κάλεσμα όχι μόνο στους υποψήφιους της ομάδας του, αλλά γενικότερα και σε όλους τους πολίτες, καθώς όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε, η προσφορά ζωής αφορά όλους τους ανθρώπους. Επισκεφτήκαμε σήμερα με κλιμάκιο της δημοτικής μας παράταξης Νέα Εποχή Νέα Δράμα, το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, με σκοπό να πραγματοποιήσουμε την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία, που ως απότερο στόχο έχει τη δημιουργία μιας τράπεζας αίματος, που θα βοηθήσει ανθρώπους που θα έχουν την ανάγκη από αίμα, και εμείς ως πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης, εδώ και αρκετό καιρό, είχαμε αποφασίσει ομόφωνα σε γενική συνέλευση της παράταξής μας να κάνουμε αυτή την κίνηση. Σήμερα στο κάλεσμά μας νιώθουμε υπερήφανοι που ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί συνδημότες μας. Είμαστε εδώ ένα κλιμάκιο της παράταξης, αλλά μέσα στην αιμοδοσία αυτή τη στιγμή βρίσκονται φίλοι της παράταξης που ήδη δίνουν το αίμα τους για τους συνανθρώπους μας, και θέλουμε να δείξουμε με αυτή μας την ενέργεια ότι η αιμοδοσία δεν είναι φιλανθρωπία, είναι μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης, και εμείς ως παράταξη που έχουμε αποδείξει μέχρι στιγμής ότι αναλαμβάνουμε συχνά πυκνά τέτοιου είδους δράσεις που απευθύνονται στον συνάνθρωπο και γενικότερα έχουν ως αντίκτυπο την κοινωνία, θέλουμε να μοιηθούν και άλλες δημοτικές παρατάξεις αλλά και άλλοι φορείς του τόπου μας σε αυτού του είδους τις ενέργειες. Σίγουρα το νοσοκομείο είναι ένας χώρος που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είμαστε εδώ για να ενημερωθούμε και για αυτά, αλλά στόχος μας σήμερα είναι να πραγματοποιήσουμε την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τα μέλη της παράταξης που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, και να πούμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να αναλαμβάνουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Η εβδομάδα αυτή, από 7 έως 14 Ιουνίου, είναι η εβδομάδα ευαισθητοποίησης εθελοντικής αιμοδοσίας. Η παράταξή μας, πάντα προσιλωμένη στον καλό των δραμηνών, προσφέρει το αίμα. Η προσφορά αίματος είναι προσφορά ζωής. Είναι μια ύψιστη πράξη αλληλεγγύης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Είναι μια πράξη κατά την οποία ωφελούνται και οι δύο, και ο λήπτης αλλά και ο δότης. Το αίμα να παράγεται από τον οργανισμό πλήρως, και μπορώ να πω ότι είναι και ένα είδος φυσικού ντόπινγκ για το αιμοποιητικό μας σύστημα. Η προσφορά αίματος λοιπόν είναι μια πράξη από την οποία θα ωφεληθούμε όλοι, και καλούμε όλους να ευαισθητοποιηθούν γύρω από το θέμα αυτό. Η παράταξή μας πρακτικά και άμεσα δίνει το σύνθημα. Όπως ίσως θα γνωρίζετε και το έχει πει και ο κύριος Ματζαλάρδας, διανύουμε την εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την εθελοντική αιμοδοσία. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ανάγκες στον ελληνικό πληθυσμό για αίμα είναι περίπου 600 με 650 χιλιάδες, που αυτό σημαίνει ότι το 50% περίπου προσφέρεται από τους συγγενικά πρόσωπα, το άλλο 45% προσφέρεται από την εθελοντική αιμοδοσία και προσφέρει και ένα μικρό ποσοστό ελληνικός στρατός. Θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα εισάγει αίμα από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη σημαντικότητα αυτής της προσπάθειας. Είναι μια προσπάθεια που τρέχει εδώ και μια εβδομάδα επανελλήνια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και άλλων φορέων, της Ελληνικής Ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας, του Υπουργείου Παιδείας, όπως και του Υπουργείου Μεταρρύθμισης. Είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα ζωής. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ως επαγγελματίας υγείας έχω ζήσει την αγωνία συνανθρώπων μας στην προσπάθειά τους να βρουν αίμα για αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν κοστίζει κάτι σε εμάς. Αυτό που δίνουμε είναι 10 λεπτά από τον χρόνο μας.